Πράγματι, όπως είπατε και εσείς, την Τρίτη, 30 του Νοέμβρη, πραγματοποιήθηκε και εδώ στην περιφέρεια μία σύσκεψη σχετικά με τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Η πρόσκληση αυτή έγινε σε εφαρμογή του άρθρου 50 του 4472 του 17 νόμου, όπου αναφέρει κατηγορηματικά με αιτιολογημένη απόφαση του κατατόπων αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς, ισχύει από το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της, ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων για τις Κυριακές. Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη αναθεωρείται ετησίως κατά το μήνα Δεκέμβριο και ισχύει για το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της κείμενης νομοθεσίας έγινε αυτή η πρόσκληση. Εκ του αποτελέσματος βέβαια είδα ότι γίνεται πολύ φασαρία για το τίποτα και αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω είναι ότι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα, που επικρατούσε χθες όσον αφορά το θέμα το οποίο συζητάμε, αυτή θα επικρατεί και αύριο, δεν θα αλλάξουμε κάτι, είμαι σαφέστατος και ξεκάθαρος νομίζω, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου που θα εξηγήσω ποιο είναι αυτό. Να συμφωνήσουν όλοι οι φορείς εκπρόσωποι που προσκλήθηκαν και συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση, τόσο των εργαζομένων όσο και των εμπόρων και των επιχειρήσεων και προφανώς οι Δήμοι, για κάτι που θα είναι κοινώς αποδεκτό προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση για να μην παρεξηγηθώ, πράγμα που από την συζήτηση που έγινε δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί, άρα συνεχίζουμε όπως είναι σήμερα, όπως έχει η κατάσταση σήμερα. Ναι. Λέτε δεν αλλάζει κάτι εκτός και αν συμφωνήσουν οι φορείς. Είσαστε υποχρεωμένος εσείς ως περιφέρεια, αντιπεριφέρεια, αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης να συγκαλείτε αυτή την συνάντηση, σύσκεψη μία φορά κάθε χρόνο για να ανανεώνετε αυτή ενδεχόμενα τη συμφωνία που υπάρχει για την λειτουργία των καταστημάτων για την επόμενη χρονιά? Είναι κάτι δηλαδή που γίνεται κάθε χρόνο? Όχι κάθε χρόνο, όχι κάθε χρόνο, αλλά εγώ όσα χρόνια είμαι αντιπεριφερειάρχης, από το 19 δεν έχει γίνει κάποια τέτοια σύσκεψη, άρα λοιπόν έπρεπε ως αντιπεριφερειάρχης να γίνει αυτή η σύσκεψη και για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε προχθές. Μάλιστα. Αυτό το οποίο εσείς παρά το ότι υπόθηκε και θα το δώσω συνέχεια εγώ με τους υπόλοιπους. Δεν υπόθηκε κάτι. Έγινε μια διαλογική και πολιτισμένη πιστεύω συζήτηση εντός της αίθουσας. Τοποθετήθηκαν όλοι οι φορείς, εξέφρασαν τις απόψεις τους. Προφανώς υπερασπίστηκαν και προασπίστηκαν τα συμφέροντα των μελών που εκπροσωπεί ο κάθε φορέας. Στην αρχή της συνάντησης ανέφερα και ανέλησα την υφιστάμενη κατάσταση, διότι όπως γνωρίζετε με βάση η κείμενη νομοθεσία, με βάση το νόμο 4177 του 2013, υπάρχουν 7 Κυριακές κατά τη διάρκεια του έτους που είναι προαιρετικά πάντα, δίνει τη δυνατότητα στα καταστήματα να είναι ανοιχτά. Επίσης, βάσει του ίδιου νόμου, επιτρέπεται προαιρετικά τις Κυριακές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους να είναι τα καταστήματα, εμπορικά καταστήματα ανοιχτά σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων, όπως επίσης με νόμο, νόμο 1892 του 1990, δίνει τη δυνατότητα πάντα προαιρετικά, να το τονίζουμε αυτό, να είναι κάποια καταστήματα τις Κυριακές ανοιχτά, όπως καφενεία, γαλακτοπολία, κυλικία, να μην τα αναφέρω. Και επίσης για τους τουριστικούς τόπους, τουριστικές περιοχές, επιτρέπεται η λειτουργία αρτοπίων, κρεοπολίων, ιχθυοπολίων και οποροπολίων. Και με ένα προεδρικό διάταγμα το 899, ο Δήμος Ηρακλείου και ο Δήμος Χερσονήσου υπάγονται στις τουριστικές περιοχές. Αυτό ανέλησα στην αρχή, τι λέει η κείμενη νομοθεσία. Και με βάση αυτά δεν είναι όμως η μόνη Δήμη αμυγός τουριστική ή τέλος πάντων με βάση την τουριστική νομοθεσία, γιατί νομίζω κάτι γίνεται παρόμοιο στο Μαλεβίζι ή κάνω λάθος και στα, νότια δύο Δήμη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Με προεδρικό διάταγμα ορίζει σαν τουριστικούς Δήμους αυτούς. Η απόφαση λοιπόν που υπάρχει σήμερα και αφορά τα παραλιακά μέτωπα των Δήμων
Μαλεβιζίου, Φεστού και Χερσονήσου. Αυτά είναι, δίνεται η δυνατότητα τις Κυριακές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να είναι ανοιχτά. Το θεωρώ φυσιολογικό. Είναι δυνατόν, για παράδειγμα, Κυριακή 14 Αυγούστου, για παράδειγμα, να πούμε στην Αγία Πελαγία να είναι κλειστά τα καταστήματα που έχει τόσο τουρισμό, ή στη Χερσόνησο? Δεν είναι όμως φυσιολογικό 15 του Φλεβάρη να είναι ανοιχτά. Για ποιο λόγο να είναι ανοιχτά στην Αγία Πελαγία? Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά ζητήσατε να διευκρινιστούν. Περιμένετε προτάσεις, γιατί απόφαση νομίζω ότι δεν ελήφθη, ναι. Μετά την συζήτηση ζητήσαμε να καταθέσουν οι φορείς προτάσεις γραπτώς μέχρι και αύριο για να πάρθει η απόφαση. Επαναλαμβάνω όμως και τονίζω, με βάση αυτά τα οποία ακούστηκαν και από τις τοποθετήσεις εντός της αιθούσης, ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Μάλιστα. Ότι η υφιστάμενη κατάσταση θα συνεχίσει και από αύριο. Ωραία. Ό,τι ίσχυε χθες θα ισχύει και αύριο.